Να υιοθετήσει τη στρατηγική των ενιαίων κειμένων, προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων, αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή της η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος Στέφανος Μιχάλης εξήγησε ότι η απόφαση κινείται στη λογική που έχει και το κορυφαίο συνδικαλιστικό του όργανο, η ΕΛΜΕ. Ουσιαστικά, η ΕΛΜΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να υιοθετήσουν τα κοινά αυτά κείμενα για να αποτυπώσουν την ενιαία τάση για την αποφυγή της κατηγοριοποίησης, αφού όλα τα σχολεία θα δηλώνουν τα ίδια, και για να αναδειχθούν τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα των σχολείων, μη επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την μετακύληση των ευθυνών της πολιτείας στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Γενική συνέλευση με θέμα την αξιολόγηση. Όπου λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, θεωρώ, κατά την άποψή μου, είναι τα ενιαία κείμενα τα οποία υιοθετήθηκαν και από την πρωτοβάθμια και με αυτά θα προχωρήσουμε. Όπως επίσης και την απεργία αποχή από συμβούλους και μέντορες. Επομένως λοιπόν, κλιμακώνετε κι εσείς ενάντια στην αξιολόγηση και συντάσσεστε με προηγούμενες αποφάσεις. Ακριβώς. Εντάξει, απόφαση τέτοια δεν είχαμε εμείς βέβαια. Την είχαμε ως θέμα, αλλά δεν είχε περάσει τότε στη Γενική Συνέλευση. Τώρα υπάρχει λοιπόν ως απόφαση και με αυτή θα πορευτούμε στο μέλλον. Ο κύριος Μιχάλης, αφορμή της οθήσης, ρωτήθηκε για τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση αλλά και τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Ενώ πολλά σχολεία, ακόμη και μέσα στην πόλη, δεν έχουν ακόμη εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Τέλος, το επίκεντρο έρχεται και ακόμη μια φορά το θέμα της σχολικής βίας. Ο κ. Μιχάλης επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη ενίσχυσης των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζονται από τους κατάλληλους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα τώρα των κενών και όλα αυτά που με ρωτήσατε έχουν να κάνει άμεσα βέβαια και με την πρόσληψη των αναπληρωτών. Ήδη τώρα περιμένουμε την τρίτη και την τέταρτη φάση των αναπληρωτών για να μπορέσουμε τουλάχιστον να καλύψουμε τα κενά. Σίγουρα αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και γι' αυτό αίτημα δικό μας της Ομοσπονδίας γενικότερα του συλλόγου μας είναι να ξέρουμε την 1η Σεπτέμβρη ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κενό στα σχολεία. Δυστυχώς όμως κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες των ιδίων καταστάσεων. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Σε συνδυασμό βέβαια και ότι ο μέσος όρος των συναδέλφων καθηγητών στα Γιάννενα είναι πάρα πολύ υψηλός, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα και έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα κενά για τα οποία με ρωτήσατε. Να σας ρωτήσω τι άλλο τέθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής σας Συνέλευσης, τι άλλο αποτέλεσε επίκεντρο και μέσα εκεί θέλω να βάλω και μια παράμετρο, αυτό που φαίνεται σιγά σιγά να παίρνει μια μεγάλη διάσταση της σχολικής βίας, μια βία η οποία ολοένα και αυξάνεται και μάλιστα είδα μέχρι και πρόεδρο κόμματος να αναφέρεται σε αυτό ακριβώς, στο θέμα της σχολικής βίας. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε πρώτα με την σχολική βία. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι πρόεδροι το θέσανε θέμα αυτό στη Γενική Συνέλευση, γιατί καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων και είναι λυπηρό πραγματικά όταν μιλάμε για μια σύγχρονη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία έχει ανεβάσει πάρα πολύ το εκπαιδευτικό σύστημα και μια κοινωνία στην οποία πραγματικά υπάρχει γνώση να είμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο δεν το γνωρίζαμε στη χώρα. Μπορεί να συνέβαινε και παλιότερα, αλλά δυστυχώς όχι σε αυτόν τον βαθμό. Και βλέπουμε και το λέω και έτσι σε εισαγωγικά βέβαια και σε καλές περιοχές ακόμα της χώρας μας να συμβαίνει αυτό το γεγονός. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει το Υπουργείο πάρα πολύ σοβαρά με ειδικούς και πρέπει κάθε σχολείο, και αυτό είναι το βασικό από όλα και πάγιο αίτημα πρέπει να γίνει, κάθε σχολείο να έχει τον ψυχολόγο. Δεν μπορεί δηλαδή οι ψυχολόγοι αυτή τη στιγμή ή η κοινωνική λειτουργία να έρχονται μόνο μία φορά την εβδομάδα σε κάθε σχολείο. Έχουμε και εμείς στο σχολείο μας κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, έρχονται μόνο κάθε Πέμπτη. Δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει κάθε σχολείο να έχει το δικό του ψυχολόγο. Συζήτησα με συνάδελφο όπου έγινε κάποιες τέτοιες προσπάθειες σε κάποια σχολεία και πραγματικά φάνηκαν τα αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα μέτρα πρέπει να είναι αυτό.